Ναι, καταρχάς να σα ευχαριστήσω για την ε, διοργάνωση αυτής της πολύ ενδιαφέρουσας ε, δημόσιας συζήτηση και εγώ έχω ενδιαφέρον να ακούσω τους ειδικού σήμερα. Ε, νομίζω όμως ότι αυτό που θα είχε αξία να καταθέσω σε έναν ε, πρόλογο σε αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση που ε, παρουσιάζεται και ραδιοφωνικά αλλά και διαδικτυακά απευθείας και 5 αλλά και στο διαδίκτυο, είναι να πω ότι είμαστε σε μια πολύ δύσκολη στιγμή. Έχουμε επίσημα καταγεγραμμένους 3.003 θανάτους από την έναρξη της πανδημίας, αλλά το, το στοιχείο εκείνο που νομίζω ότι μας συγκλονίζει όλους, έβλεπα σήμερα τα στοιχεία της καταγραφής των απολειών, ε, στις 31 Οκτωβρίου, σχεδόν ε, λιγότερο από 40 μέρες πριν, η επίσημη καταγραφή των θανάτων ήταν στους 626. Και σήμερα έχουμε πάει στους ε, 3.000 και δηλαδή μέσα σε ένα μήνα, μέσα σε ένα μήνα και μια εβδομάδα για να είμαι ακριβής, έχουμε 2.400-2.377 συνανθρώπους μας που έφυγαν, που κατέληξαν ε, από την ε, πανδημία. Και το κρίσιμο ερώτημα που είναι στα χείλη όλων μας, δεν είναι τώρα να κάνουμε κάποια συζήτηση, δεν έχει και νόημα για το αν είναι ή δεν είναι επιτυχή. Είναι προφανέ ότι όταν έχει 100 νεκρούς την ημέρα για ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, υπάρχει ένα ζήτημα διαχείριση. Δεν μπορεί να μιλάς για επιτυχία όταν τους τελευταίες μέρες με βάση τους δείχτες θανάτων ανά 100.000 πληθυσμού ε, είσαι, συναγωνίζεσαι τις ε, χειρότερες χώρες της, ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε πολύ πάνω από το μέσο ευρωπαϊκό όρο. Άρα το κρίσιμο ερώτημα είναι αν αυτό μπορούσαμε να το είχαμε αποφύγει. Και βεβαίω το τι κάνουμε από εδώ και στο εξή. Αυτά τα δύο κρίσιμα θέματα είναι στο, στο μυαλό πιστεύω όλων των ακροατών και όλων των πολιτών. Η πρώτη λοιπόν, παρατήρηση που θέλω να θέσω είναι ότι ε, στο τελευταίο διάστημα βγαίνουν στο φως της δημοσιότητας διάφορες αποκαλύψεις που δείχνουν εγώ δεν είμαι ο κατάλληλος να, να απαντήσω σε αυτό το ερώτημα, θα απαντήσουν οι, οι ειδικοί που είναι σήμερα εδώ, αλλά δείχνουν ότι και αυτή η, η, η έρμη επιτροπή που συμβουλεύει την κυβέρνηση και πάνω στην οποία έχουμε φορτώσει όλες τις ευθύνε για κάθε τι που συμβαίνει, ενδεχομένως να καλείται να αποφασίσει μην έχοντας πλήρη την εικόνα και τα στοιχεία για την εξέλιξη της πανδημίας. Και δεν αναφέρομαι μονάχα στην περιβόητη αποκάλυψη περί διπλού λογισμικού καταγραφής, διπλής πλατφόρμας καταγραφής, που και εδώ το κρίσιμο ερώτημα είναι για ποιο λόγο να υπάρξει και η ιδιωτική πλατφόρμα όταν υπήρχε η δημόσια πλατφόρμα της ΕΔΙΚΑ, στην οποία, από την οποία μέχρι σήμερα γίνεται η διαχείριση των επιδημιολογικών στοιχείων. Δεν θέλω να αναφερθώ τόσο σε αυτό. Κυρίως θέλω να αναφερθώ στο γεγονός ότι βλέπουμε το τελευταίο διάστημα το 70% των κρουσμάτων να καταγράφεται στο 30% περίπου του πληθυσμού της χώρας, δηλαδή στη Βόρεια Ελλάδα, και αναρωτιέμαι αν αυτό το στοιχείο που από μόνο του είναι κρίσιμο για να κάνει ο καθένας, πόσο δεν μάλλον οι επιστήμονε στην κρίση τους, την αξιολογική κρίση και να προτείνουν το ένα το άλλο μέτρο, ήταν γνώση τους κατά τη διάρκεια της εξέλιξης της πανδημίας και πριν φτάσουμε εδώ, δηλαδή, τον τέλη Σεπτέμβρη, Οκτώβρη, όταν ε, άρχισε η κατάσταση να ξεφεύγει ιδιαίτερα στη Βόρεια Ελλάδα. Αν αυτό το κρίσιμο στοιχείο, δηλαδή, αν δεν υπήρχε ενημέρωση της Επιτροπής, για τα κρούσματα αναπεριφέρεια και όχι μόνο αναγεωγραφική περιφέρεια αλλά και ανανομό, τότε είναι προφανές ότι οι άνθρωποι αυτοί τους ζητάγαμε να πάρουν αποφάσεις χωρίς να έχουν πλήρη την εικόνα. Βρέθηκα στη δράμα πριν από λίγες μέρες και σε συζήτηση που είχα με τους φορείς της πόλης μου ανέφερα χαρακτηριστικά ότι ενώ στην πόλη βλέπανε, γιατί σε ένα μικρό μέρος έχει πλήρη εικόνα, και εμπειρικά για το τι μπορεί να συμβαίνει. Βλέπανε σε οικογένειες φίλων γνωστών να υπάρχουν θύματα και κρούσματα πολλά. Η εικόνα που υπήρχε στις αρχές της πόλης είναι ότι είναι πράσινη περιοχή. Διότι δεν γινόντουσαν τεστ μαζικά, διότι δεν πήγε ο ΕΟΔΗ σε εργασιακούς χώρους που υπήρχαν κρούσματα κατά σειρώη να κάνει μαζικά τεστ ώστε να υπάρχει μια εικόνα για την εξέλιξη της πανδημίας. Άρα αυτό είναι ένα στοιχείο το οποίο θέλω να το καταθέσω. Τι μας δείχνει αυτό το στοιχείο και νομίζω ότι η ίδια εμπειρία είχα και από την επίσκεψή μου στην Κοζάνη. Αυτό το στοιχείο μας δείχνει ότι το ζήτημα της διαφάνειας των επιδημιολογικών στοιχείων είναι πολύ κρίσιμο για τη διαχείριση της πανδημίας. Και επιτρέψτε μου να πω ότι υπολείπεται η... ο ΕΟΔΗ σε ό,τι αφορά τη διαφάνεια και την ποιότητα των στατιστικών στοιχείων σε σχέση με τα πρότυπα και τα στάνταρς και του ECDC και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Δεν δίνει ποτέ, όχι μόνο αναπεριφέρεια, αλλά δεν δίνει εικόνα για το πόσα κρούσματα έχουμε σε κλειστές δομές, πόσα κρούσματα έχουμε ένδονοσοκομιακά, μια εικόνα δηλαδή που θα ήταν χρήσιμη για τους επιστήμονες να μπορέσουν να προβούν στις ε, κρίσεις που έπρεπε να κάνουν για να συμβουλεύσουν ανάλογα την, ε, την κυβέρνηση. Το δεύτερο κρίσιμο θέμα που θέλω να θέσω επιγραμματικά, αγαπητέ Νίκο, είναι το ζήτημα της συνταγογράφησης των τεστ και της μαζικότητας των τεστ. Χθες ανακοινωθήκανε κάτω από χίλια. Είπαμε ότι για πρώτη φορά πήγαμε σε τριψήφιο αριθμό. Ναι, αλλά ο αριθμός των τεστ που έγιναν χθες είναι ε, ε, κάτω από 10.000. Άρα, λοιπόν, μπορείς να αλλάζεις και την ψυχολογία της κοινή γνώμης αυξομειώνοντας τον αριθμό των τεστ. Η... Το κρίσιμο ερώτημα που απασχολεί τους ακροατές μας, πιστεύω, είναι πώς είναι δυνατόν σχεδόν 2.000 ε, θάνατοι να έγιναν ενώ είχαμε lockdown. Η απάντηση σε αυτό, νομίζω, θα μας πούνε και οι ειδικοί, είναι ότι αν σήμερα ένας εργαζόμενος ε, έχει συμπτώματα και πάρει τηλέφωνο τον Νεοδή, ε, δεν θα του στείλει συνεργείο να κάνει τεστ, θα του πει μήνα σπίτι. Αν αυτό ο άνθρωπο δεν έχει την οικονομική δυνατότητα να πάει σε ένα ιδιωτικό εργαστήριο να κάνει ένα τεστ, πολύ απλά θα περιμένει να φύγουν τα συμπτώματα και θα πάει στη δουλειά του. Θα πάει στη δουλειά του όμω, όντα φορέα του ιού. Θα βγει στο λεωφορείο, στο μετρό, θα πάει στον εργασιακό του χώρο. Να λοιπόν, πώ πολύ απλά η μετάδοση συνεχίζεται. Η συνταγογράφηση των τεστ λοιπόν δεν είναι μονάχα μια υπόθεση που απαντά στο ζήτημα τη ε, οικονομική δικαιοσύνης δικαιοσύνη, δεν είναι μόνο τη κοινωνική δικαιοσύνη στη βάση τη οικονομία, δηλαδή το ότι δεν έχουν κάποιοι ή κάποιοι άλλοι έχουν πρόσβαση σε αυτό. Μπορεί να απαντήσει ε, και μέσα από τη μαζικότητα των τεστ σε ένα κρίσιμο θέμα που είναι ε, η δυνατότητα να κάνεις ένα scanning και να μπορείς να προλαμβάνεις. Το τρίτο θέμα που θέλω να θέσω που με προβληματίζει είναι ότι βλέπουμε διαρκώς ένα σταθερό αριθμό διασωληνωμένων εδώ και πάρα πολύ μεγάλο διάστημα και η απορία μου είναι αν αυτός ο αριθμός έχει να κάνει με το γεγονός ότι πράγματι για έναν τυχαίο λόγο είναι γύρω στους 600 κάθε μέρα διασωληνωμένοι οι συμπολίτε μας που έχουν ανάγκη εντατικής θεραπείας ή έχει να κάνει με την κάλυψη της προσφοράς των κλινών εντατικής θεραπείας. Και άρα εδώ είναι ένα κρίσιμο ζήτημα. Πόσοι συμπολίτε μα, αυτέ τι μέρε, χάνονται εντό των ΜΕΔ και πόσοι χάνονται εκτό. Διότι είδε το φω τη δημοσιότητα ε, μία περίπτωση, μπορεί να είναι μια εξαίρεση. Με τον, όλο, όλο, όλο το ρίσκο <laughs> του να είναι μια εξαίρεση, αλλά να... για μένα με συγκλώνησε. Μια 37χρονη νοσηλεύθερη από την Άουσα, η οποία πέθανε εκτό εντατική θεραπεία για μια εβδομάδα. Και στο, σε, σε, νοσοκομείο της περιοχής. Και άτναν αυτό, γιατί εντάξει, υπάρχει η απάντηση σε αυτό, ότι όταν είναι κάποιοι άνθρωποι μεγάλη ηλικία, είναι προφανέ ότι και πριν την πανδημία δεν θε να του επιβαρύνει αν δεν έχουν ελπίδε να σωθούν, να του βάλει εντό των μεθ. Εδώ όμω είναι ένα θέμα ότι βλέπουμε και περιπτώσει πολύ νεότερων ανθρώπων να πεθαίνουν εκτό των μεθ. Άρα λοιπόν εδώ είναι ένα κρίσιμο στοιχείο, πάλι δεν έχουμε στοιχεία. Και κλείνω Ίσως να τεθούν και άλλα πολλά ερωτήματα το επόμενο διάστημα. Στο από εδώ και πέρα τι. Εγώ θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ κρίσιμο με βάση την εμπειρία που έχω διαμορφώσει επισκεπτόμενος ε, δημόσια νοσοκομεία σε όλη την Ελλάδα αυτές τις κρίσιμες ώρες. Πέραν τη στήριξη των ανθρώπων που δίνουν τη μάχη στην πρώτη γραμμή. Θεωρώ αδιανόητο να υπάρχει αυτή τη στιγμή κορεσμός των δυνατοτήτων σε μονάδες, σε κλίνες, σε μονάδες θεατικής θεραπείας και πολύ μεγάλα ιδιωτικά νοσηλευτήρια, ιδίω στη Βόρεια Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη, το Διαβαλκανικό, ο Άγιο Λουκά, να είναι κλειστά για COVID περιστατικά. Να μείνουν αμόλυντοι, να μην βάλουν τα χέρι στη φωτιά, ενώ δίπλα έχουμε τι καταγγελίε των γιατρών ότι διαρκώ βρίσκονται σε μια τόσο μεγάλη πίεση και είδαμε να μεταφέρουν μεσαία 130 ασθενεί από τη δράμα στην Αθήνα κτλ. Ε, και όταν γίνεται η εντός εισαγωγικών επίταξη νοσοκομιακών μονάδων, γίνεται για κάποιες μικρές μονάδες, ενοικιάζονται στην ουσία αυτέ οι μονάδες, ανεξάρτητα του αριθμού των ασθενών που προσφεύγουν τελικά σε αυτές, ενοικιάζεται ο εξοπλισμός τους, για να στελεχωθεί από γιατρού του δημόσιου τομέα. Και μάλιστα σε διπλάσια τιμή από ότι ήταν η αποζημίωση στην προ-COVID περίοδο. Νομίζω ότι αυτό από μόνο του είναι σκανδαλώδε. Άρα, κατά την άποψή μου, κρίσιμο να ανοίξουν οι δομέ οι ιδιωτικέ για να αποσυμφορθεί το σύστημα. Κρίσιμο να ενισχυθούν οι άνθρωποι που δίνουν τη μάχη στην πρώτη γραμμή. Και ακόμα πιο κρίσιμο, αλλά μακροπρόθεσμο, όμω είναι σημαντικό και κλείνω με αυτό, νομίζω ότι ήρθε η ώρα να ανοίξει μια πολύ ουσιαστική συζήτηση. Ε, Δυστυχώ, κάτω από αυτέ τι συνθήκε, κάτω από την επίδραση τη πανδημία στη ζωή μας και στις συνειδητοποιήσει του πόσο αξία έχει τελικά το σύστημα υγεία στο δημόσιο για ένα νέο εσύ ισχυρό και αποτελεσματικό που σημαίνει αναβάθμιση του μισθολογίου, ενίσχυση των ιατρών και των νοσηλευτών, ένταξη στα βαρέα και αθήγηνα, ενίσχυση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Σημαίνει δηλαδή σε κάθε περίπτωση, <σκλήρως> πάντως όχι, 600 εκατομμύρια λιγότερα τη χρονιά της πανδημίας, το 2021, χρονιά που έρχεται, όπως βλέπει ο προπολογισμό της κυβέρνησης. Αλλά α, να φτάσουμε σταδιακά α, σε ένα ποσοστό που θα είναι αντίστοιχο του Ευρωπαϊκού Μέσου Όρου σε δαπάνε για την υγεία, ενισχύοντας τα δημόσια νοσοκομεία και το γιατρονοσυλλευτικό προσωπικό. Με αυτές τις εισαγωγικές σκέψεις α, θέλω να ευχαριστήσω για την πρόσκληση και θα είμαι με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να ακούσω τους εκλεκτούς καλεσμένους σας. Πρόεδρος, νομίζω ότι